Εδώ λοιπόν, Άρης και Βαγγέλης, καλώς τα παιδιά, Άρης Πορτοσάλης. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Πάμε. Γιατί αν έχουμε θέματα, τώρα βέβαια θα έλεγα να ξεκινήσουμε από το Βαγγέλη. Να δούμε, ρε Βαγγέλη, αυτό το μαρτύριο της σταγόνας πότε θα τελειώσει. Το που λέγαμε. Δηλαδή, εντάξει, τώρα από ένα σημείο και πέρα πλέον, χάνεται και η ουσία, η όποια ουσία. Εντάξει, έχει ληφθεί μια απόφαση από ό,τι φαίνεται, το λέγαμε. Εντάξει, και με τη διάσκεψή τους και όλα. Το να λες σήμερα, αύριο, μεθαύριο, αντιμεθαύριο, έχει αρχίσει και γίνεται ενοχλητικό και εσωτερικά και εξωτερικά πια αυτό. Από τη στιγμή που έχεις πάρει την απόφαση, δεν είναι ότι συζητάς να βρεις, ξέρω εγώ, ένα μόνο βουβέντη με την ηγεσία, να τα βρείτε, να προχωρήσετε μαζί κτλ. Όχι. Η απόφαση έχει ληφθεί ή κάνουμε λάθος. Είναι ηλυμένη η απόφαση. Η απόφαση είναι ηλυμένη και μπορεί ή εντός ωρών ή εντός ημερών να έχουμε και ανακοινώσεις. Το λέω με την έννοια ότι και οι ίδιοι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι η καθυστέρηση λειτουργεί αρνητικά. Βέβαια, θα πρέπει να σας πω ότι στο βαθμό που έχουν συγκεντρωθεί οι 10 βουλευτές, γιατί νομίζω ότι εκεί είναι το θέμα της όποιας μικρής καθυστέρησης και όχι πολιτικής σημασίας. Δεν νομίζω, εξ όσων έχω συνομιλήσει, δεν νομίζω ότι ούτε ένας σκέφτεται πολιτικά να παραμείνει εντός του κόμματος. Άρα θα φύγει όλο σε πολιτικό επίπεδο. Άρα νομίζω ότι το πλαίσιο είναι οι 10 βουλευτές. Διόλου απίθανο, όπως είπε και ο κύριος Τσακαλώτος, να είναι και 12, αλλά ας μείνουμε στους 10. Άρα το σημαντικό ποιο είναι αυτή τη στιγμή είναι η συγκέντρωση μιας ισχυρής κοινοβουλευτικής ομάδας. Και το λέω ισχυρής, διότι από τους 45 βγάλετε άλλους 8. Ναι, βέβαια. Άρα αποδυναμώνεται πάρα πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν ξέρουμε πλέον και στο μέλλον. Τώρα είναι 45. Τώρα είναι 37 δηλαδή, αν φύγουν και οι 8. 36, βέβαια. Μπορεί και λιγότερο. Βέβαια. Αυτό σημαίνει πολλά πράγματα και όσον αφορά την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ μια μικρή παρένθεση και για τους τηλεθεατές μας. Αυτό δεν σημαίνει έκτακτη, μάλλον οικονομική ενίσχυση στους 10 ανεξάρτητους. Όχι. Αυτοί πρέπει να βγουν. Αυτά οι οικονομικές, τα επιδοτήματα βγαίνουν με βάση τα κοινοβουλευτικά αποτελέσματα. Δεν μοιράζονται τα λεφτά. Τα αποτελέσματα των εκλογών. Όχι, δεν μοιράζονται καθόλου. Θα έχουν τη βουλευτική τους αποζημίωση και ό,τι καταφέρουν. Τώρα, πώς έχει δημιουργηθεί ένα καινούριο κλίμα. Ένα καινούριο κλίμα έχει δημιουργηθεί με τις πρωτοβουλίες που δείχνει να παίρνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τα ανοίγματα. Χθες υπήρξε μια φημολογία. Τι τους λέει, τελειώνεται. Αυτό λέω. Ναι. Επικοινωνιακά Άκη μου εμφανίζεται ότι ανοίγει. Η απέναντι μεριά λέει ότι αυτά είναι προφάσεις εναμαρτίας. Όλα αυτά θα μπορούσαμε να τα είχαμε συζητήσει πολύ καιρό πριν. Χτες βγήκε μια φημολογία που ανατείναξε, έδωσε περισσότερο λάδι στη φωτιά που λέμε. Δηλαδή ότι η προεδρική πλευρά μαζεύει υπογραφές προκειμένου να στηρίξει κτλ. Εγώ το διαψεύστηκε αυτό από τον κύριο Πολάκη. Από την προεδρική πλευρά συνομίλησα, μου το διέψευσαν. Αλλά αυτό έχει κοντά ποδάρια, αν είναι ψέματα. Θα φανεί μέσα στις επόμενες ώρες ή μια-δυο μέρες. Ένα κείμενο υπήρξε πάντως. Υπήρξε ένα κείμενο. Το κείμενο το είδαμε. Εντάξει, πάνω από αυτό που λες. Αλλά ακόμα και αυτό, Άκη μου, με συγχωρείς. Δηλαδή, ας πούμε, υπόθεση εργασίας να κάνουμε ότι ισχύει. Εάν ισχύει λοιπόν, μαζεύουν υπογραφές οι μεν, μαζεύουν υπογραφές οι δε, το κόμμα δεν είναι συγκέντρωση υπογραφών διαμαρτυρίας για τη Γάζα. Ναι, ναι. Αυτό θέλω να πω. Να δούμε την παράνοια του πράγματος και να κάνει και άλλης ένα σχόλιο. Πάμε δεν έχω πρόβλημα. Όχι, γι' αυτό. Δεν έχω πρόβλημα, γι' αυτό όχι. Η ψυχανάλυση είναι διαρκής. Οπότε ναι, εντάξει. Έχουμε χρόνο. Αλλά και λέω, δωρεάν από λέω ρε παιδί μου, για να κάνεις το σχόλιο σου. Πάμε στη συζήτηση για το προϋπολογισμό. Ναι. Πώς θα πάει το κόμμα αυτό. Αυτό το είχαμε πει πριν από καιρό. Θυμάστε που το θα είχαμε αποκαλύψει. Είναι η κυρία Χρυσόγλου, ο κύριος Χαρίτσης, όλοι όσοι αποτελούν την ομάδα των 6-6 και θα χειροκροτούν τον κύριο Φάμελο στις θέσεις του για τον προϋπολογισμό που κατέθεσε η κυβέρνηση, όταν την επαύριο θα αποχωρήσουν καταγγέλλοντας το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν αυτό είναι κανονικό, αν έχει και μια φωτογραφία. Έχει βάση αυτό. Να βάλω και μια φωτογραφία ακόμα σε αυτή την εικόνα που μας έδωσες. Ο Αλέξης Τσίπρας που θα κάθεται. Θα πάει. Έλατε. Αν θα πάει. Κάτσε αν θα πάει. Έλατε. Γιατί τις επαφές είδα τις συνεχίζει. Και κάπως. Μαθαίνω. Με χαμηλότερο ρυθμό, αλλά τις συνεχίζει. Μαθαίνω ότι και τις συνεχίζει και συνομιλεί. Χθες είδε τον κύριο Μαμουλάκη. Ναι. Μαθαίνω ο οποίος το ζήτησε ο ίδιος ο κύριος Μαμουλάκης να πάει να τον δει. Ότι δεν έχει και τη συνεχίζει και επικοινωνεί τηλεφωνικώς με διάφορα στελέχη. Αυτό μαθαίνω. Και αυτό σας για πάμε, Άρη. Τι λες τώρα, εσύ έπρεπε να έχουν φύγει, πρέπει να το καθυστερήσουν. Ποια είναι η εικόνα που έχεις εσύ. Πριν πω οτιδήποτε για την καταραίουσα αριστερά,
Γιατί εδώ τώρα πια δεν είναι ζήτημα ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ΣΥΡΙΖΑΚΙ που λέγει χθες ο Δρυμιώτης. Εδώ έχουμε μια καταραίουσα αριστερά. Έχουμε την ονομαζόμενη αριστερή διανόηση να αναλύει το φαινόμενο Κασελάκη ή το φαινόμενο Κασελάκης. Mm-hmm. Εκεί λίγο προς τα ελληνικά έχουμε και ένα ζήτημα, αλλά αστειεύομαι. Δηλαδή εμβριθείς στην ανάλυση της αριστεράς καθηγητές ασχολήθηκαν με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρει πού είναι η Κουμουνδούρου ακόμη. Δηλαδή αν το ρωτήσεις παιδί μου πού είναι η πλατεία Κουμουνδούρου, πώς πάμε στην πλατεία Κουμουνδούρου, δεν ξέρω. Και δικαιολογημένο στο Μαϊάμι μεγάλωσε. Και έρχονται διανοούμενοι καθηγητές. Ο ένας κοντζάμ καθηγητής ιστορίας, δίδας και παιδιά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο άλλος κοντζάμ καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Παίρνουν έναν οίκο εμβληματικό εκδοτικό και βγάζουν βιβλίο για έναν άνθρωπο ο οποίος ακόμη είναι στο αυγό του. Okay. Για μένα αυτό είναι η καταραίουσα αριστερά, η περιγραφή μιας αριστεράς η οποία γεια σας φεύγει. Αλλά πριν πάμε στο ότι αν θα μείνουν ή θα φύγουν, μπορούμε να δούμε λίγο την πραγματικότητα, σας παρακαλώ πολύ, γιατί υπάρχει πραγματικότητα την οποία την περιγράφει ο Φιλιππίδης και επειδή γίνεται κουβέντα. Mm-hmm. Ξέρετε, η κυβέρνηση δέχεται κριτική είτε από τα δεξιά της είτε από τους φιλελέδες. Ναι. Λοιπόν, το χρέος φέτος προβλέπεται να μειωθεί κατά ένα δις ευρώ, είναι από 357-356 σε απόλυτα μεγέθη, πάνω από 8 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρσι. Μάλιστα. Και αυτό δεν οφείλεται, λέει ο Φιλιππίδης, μόνο στον πληθωρισμό, οφείλεται στο ότι εμείς θα έχουμε ανάπτυξη 2,9%. Και έχουμε έναν πρωθυπουργό, ο οποίος, αν κατάλαβα καλά, και το πρωτοσέλιδο σήμερα των νέων που τα μαζεύει όλα, είναι σε ένα χουβαρνταλίκι και μοιράζει. Έτσι, δηλαδή η οικονομία πάει καλά. Πάμε παρακάτω τώρα, επειδή θα καταλήξω σε ένα συμπέρασμα και θα τα ακούω. Αλλά... Ή έχουν λαμβάνει το 24. Μπράβο, όλοι αυτοί οι κύκλοι. Κόσμος. Αυτοί που βλέπετε κόσμος, εδώ όλοι. 2,1 δις λαμβάνουν όλοι αυτοί. Εδώ Άξι. Είναι, έχω λέγεται. Έχω λέγεται που λέγανε κάποτε στην πλατεία Ομονίας. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν με αυτό ότι επειδή θα καταλήξω σε ένα συμπέρασμα του τύπου, λέω, αν ποτέ φύγει, θα λέμε με μαύρο δάκρυ, πού πας, γύρνα πίσω, κάτσε εδώ, λέω. Λέω. Λοιπόν, για το Μητσοτάκη. Ναι, βρε παιδί μου, λέω. Ναι, και να μη συμπληρώσω. Ναι, βρε παιδί μου, λέμε τώρα, αλλά στο λέμε τώρα είμαι. Εντάξει. Λοιπόν. Θέλουν να φύγουν. Ωραία. Ας δούμε, να κάνουμε μια περιγραφή λίγο της κατάστασης. Ναι, ναι. Τσακαλώτος με την Πέρκα φύγανε. Μάλιστα. Και περιμένουν στη γωνία. Περιμένουν τους άλλους. Περιμένουν τους άλλους. Οι άλλοι τώρα φεύγουν και δεν φεύγουν. Διότι είναι η μαύρη απελπισία να πάνε να κάνουν, να πούνε πού να πάνε. Θα επαναλάβω για άλλη μια φορά. Ποια είναι η θέση, η πολιτική της Αχτσιόγλου που μπορεί μεθαύριο να έχει απήχηση στην κοινωνία. Mm-hmm. Εξηγήστε μου. Πέραν το ότι είναι αριστερή. Okay. Αυτό είναι μια ιδιότητα. Κυκλοφορώ έξω και λέω είμαι αριστερός. Πολύ ωραία. Μπράβο. Mm-hmm. Και ο άλλος είναι επαγγελματίας. Είναι ο άλλος είναι φοροτεχνικός. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Mm-hmm. Λοιπόν, ποια είναι η θέση του Τζανακόπουλου που θα βγει. Μπορούμε να βάλουμε τα ονόματα αυτά τα οποία είναι σε αναμονή. Άντε και φύγανε. Ναι. Ώρα καλή. Θα ακούσουμε, ρε παιδί μου. Τι λέει ο Τζανακόπουλος σήμερα. Δηλαδή, υπάρχει στην κοινωνία άνθρωπος ο οποίος θα ακολουθήσει, θα του πει ο Τζανακόπουλος κάτι και θα πει. Κάποιοι τον ψήφισαν τον Τζανακόπουλο. Η ψήφος των απελπισμένων, την είδατε προηγουμένως, την δείξατε σε ένα πολύ ωραίο βίντεο. Στην Αργεντινή είναι η ψήφος των απελπισμένων ανθρώπων. Επειδή δοκίμασαν. Αυτά φτάσαμε ξιστά. ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ φτάσαμε από εκεί. Λοιπόν, Ευαγγέλη μου, δική μου, η ματιά μου είναι αυτή. Έχει καμιά σχέση η ελληνική πολιτική πραγματικότητα με αυτό της Αργεντινής? Όχι, ρε παιδί. Έχει σχέση. Περάσαμε ΣΥΡΙΖΑ. Το 2015 ήταν η δική μου ανάγνωση και το 2015 είναι αυτή η τελεία. Είναι η ψήφος των απελπισμένων ανθρώπων. Όταν η ψήφος εξωτερικεύει την απελπισία του ανθρώπου, τότε μπορεί να πάει οπουδήποτε. Αλλά ας ξαναμαζευτούμε. Εδώ έχουμε μία, επαναλαμβάνω, καταραίουσα αριστερά. Γιατί δεν έχει να πει το παραμικρό στην κοινωνία. Σήμερα η κοινωνία δεν περιμένει την καταγγελία. Περιμένει θέσεις και προτάσεις που θα υπερκεράσουν τον Μητσοτάκη. Άρη, περίμενε αυτό εκεί. Αυτό ακόμη δεν το έχουμε δεν το δει. Βλέπουμε. Μισό λεπτό να βάλουμε στη συζήτησή μας και τα αποτελέσματα. Πάντως δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Περίμενε, Ευαγγέλη. Τώρα θα προράτα, χθες είδαμε μια δημοσκόπηση με πολύ σημαντικά αποτελέσματα που
αλλάζουν λίγο το σκηνικό, το διαφοροποιούν σε σχέση με αυτό που ξέραμε. Μέχρι τώρα τι βλέπαμε? Βλέπαμε το ΣΥΡΙΖΑ να πλασάρεται στην τρίτη θέση και το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη. Το ξαναβλέπουμε αυτό, μόνο που ο ΣΥΡΙΖΑ αρχίζει να μετακινείται προς την τέταρτη θέση. Εδώ είναι η πρόθεση ψήφου από την εταιρεία ProRata και βλέπετε εδώ 34 Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ 10,5, ΠΑΣΟΚ 12, ΚΚΕ 10,5. Συγκρούονται δηλαδή, όπως βλέπετε τώρα εδώ, ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΚΚΕ για το ποιος θα παραμείνει στην τέταρτη θέση. Η τρίτη-τέταρτη θέση. Παίζουν για αυτές τις δύο θέσεις. Παρακάτω, Σπαρτιάτες 2,5-4 η ελληνική λύση. Η νίκη στο 2,5-3,5 η πλεύση ελευθερίας. Στο 2 το μέρα 25, 15% η αδιευκρίνηστη ψήφος κτλ. Αυτό είναι το ενδιαφέρον λοιπόν εδώ, ότι κατεβαίνει ακόμα πιο χαμηλά στο πολιτικό φάσμα ο ΣΥΡΙΖΑ και παλεύει πλέον με το ΚΚΕ για την τέταρτη θέση. Πάμε να δούμε τώρα και αρνητικές, θετικές γνώμες. Κ. Μητσοτάκης, βλέπετε εδώ 33 με 44 στη μέση, ούτε θετική ούτε αρνητική. Κ. Κουτσούμπας δεύτερος 23 με 39. Ο κ. Ανδρουλάκης τρίτη θέση 18 με 40. Βλέπουμε την κ. Κωνσταντοπούλου τέταρτη 15 με 47. Τον κ. Βελόπουλο πέμπτο 13 με 62. Και στην έκτη θέση ο κύριος Χασελάκης, ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ξαναλέω, είναι κάτω από τον κύριο Βελόπουλο. Θα παλεύει σε λίγο με τον κύριο Νατσιό και τον κύριο Στίγκα, οι οποίοι είναι στις τελευταίες θέσεις και βλέπουμε και τα ποσοστά αυτών των δύο. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα από την ProRata χθες. Πάμε να τα δούμε λοιπόν, Άρη, και όλα αυτά. Να το λίγο αυτό, αν μου επιτρέπετε. Αρνητικές, θετικές. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Ναι, ναι. Να δούμε το ξανά το φαινόμενο. Για φέρτε τον μπροστά, το ξαναδούμε. Να δούμε το φαινόμενο. Αρνητικές, θετικές. Είναι τρίτη θέση από κάτω. Είναι το φαινόμενο. Μα είδατε τώρα πόσο. Το είπε ο κύριος Χασελάκης ο ίδιος. Ο οποίος του παράτησε και έφυγε. Το ότι είμαι εγώ εδώ, λέει. Όχι, είπε το άλλο, αυτό που λέει τώρα. Όχι. Ναι. Είπε ο κύριος Κασταλάκης ότι είμαι εγώ εδώ που είμαι, δεν είναι δείγμα πολιτικής υγείας του χώρου. Έτσι. Δεν λειτουργεί σωστά το κόμμα. Και μετά έφυγε. Και σάφησε και σύξυλος. Σάφησε και σύξυλος. Όχι, μισό λεπτό. Είχε να πάει αλλού, να πάει σε μια εκδήλωση. Είχε δουλειά. Λοιπόν, εδώ είναι η ανάλυση του φαινομένου. Είναι το φαινόμενο. Ορίστε, σε ποια θέση το φαινόμενο? Το φαινόμενο Κασελάκης που είναι. Εντάξει, υπό το βάρος όμως της χρήσης. Εδώ έχουμε ένα κόμμα που διαλύεται. Ανάποδη είναι τρίτος. Με διαλύεται ένα κόμμα όμως τώρα εδώ. Πληρώνει αυτά ο Κασελάκης αυτή τη στιγμή. Δεν είναι δεν αποτυπώνεται μόνο ο εαυτός του εδώ. Αποτυπώνεται η κατάρρευση ενός κόμματος. Ο κόσμος αυτό βλέπει. Και ποιος Κασελάκης εδώ διαλύεται το κόμμα? Στην οποία κατάρρευση δεν συμβάλλει ο ίδιος. Ένα λεπτό. Είναι μέρος. Εδώ ένα στους δύο που τον ψήφισαν την κάνει τώρα. Ο Κασελάκης δεν φταίει για τις εκλογικές ήττες του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα λεπτό, παιδιά. Ο Κασελάκης δεν φταίει για τη συνέχεια. Ο Κασελάκης ψηφίστηκε από απελπισμένους ανθρώπους. Είπε ο Κασελάκης σε κανέναν να φύγει. Μισό λεπτό. Ο Κασελάκης ψηφίστηκε από απελπισμένους ανθρώπους, για τους οποίους ήταν αρκετό να ακούσουν ότι βρέθηκε ένας άνθρωπος κατά δήλωσή του ότι θα νικήσει τον Μητσοτάκη. Ναι. Okay. Δεν είπε, λέει, κάτι τέτοιο. Εγώ δεν είπα, λέει, κάτι τέτοιο. Δεν το εννοούσε έτσι, πάντως. Ναι, δεν εννοούσα, λέει. Και ο άλλος είπε ότι δεν υπάρχουν λεφτά, αλλά δεν το εννοούσε ακριβώς έτσι. Εννοούσε ότι υπάρχουν λεφτά που θα εισπραχθούν όταν διότι, αλλά στο τέλος που καταλήξαμε ότι υπάρχουν λεφτά. Και τον ψήφισαν πάλι απελπισμένοι άνθρωποι. Πάντως εδώ κρίνονται τα πρόσωπα. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Εδώ είναι πρόσωπα, δεν κρίνουμε τα κόμματα. Δεν λέμε ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Λέμε τα πρόσωπα. Συμβάλλει... Και η αξιολόγηση για τον κύριο Κασελάκη είναι πολύ αρνητική. Ο Κασελάκης συμβάλλει στην διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Συμβάλλει, τι να κάνουμε τώρα. Παρέλαβε ένα διαλυμένο κόμμα με την παρουσία του το αποτελειώνει εντελώς. Για πάμε στο Βαγγέλη να μας σχολιάσει αυτά τα αποτελέσματα. Κοιτάξτε, με βάση τις δημοσκοπήσεις έχουμε μια ραγδαία πτώση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί υπάρχει αυτή η εσωτερική διάλυση. Εγώ θα επιμείνω από την ημέρα των εκλογών, των εθνικών εκλογών. Σας έλεγα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα αρχίσει να συνέρχεται μετά τον Οκτώβριο του 2024. Μάλιστα. Αυτό που βλέπουμε. Τον Οκτώβριο του 24. Το Οκτώβριο του 24. Δηλαδή μετά, πολύ μετά και τις ευρωπαϊκές εκλογές. Αυτό που βλέπουμε όμως τώρα, έχουμε μέσα σε πολλούς λίγους μήνες μία ευδιάκριτη αξιοσημείωτη πτώση της κυβερνήσεως. Είναι τρεις μήνες μετά τις εκλογές. Ναι. Ταυτοχρόνως δηλαδή από έχουμε... αυτό που βλέπεις εδώ, εσύ σου κάνει εντύπωση τη κυβέρνηση. Όχι, θα το πω συνολικά. Θα το πω συνολικά. Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι καταρχάς, όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία, το βλέπουμε, έχουμε μία σημαντική πτώση. Έχουμε μία άνοδο του ΠΑΣΟΚ. Προσέξτε τώρα, επειδή
Επειδή στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται διάλυση. Υπάρχει διάλυση. Επειδή στο ΣΥΡΙΖΑ η αιτία είναι η άνοδος του ΠΑΣΟΚ, επειδή στο ΣΥΡΙΖΑ συμβαίνουν αυτά. Εγώ περιμένω λοιπόν η διάλυση της κεντροαριστεράς κάποια στιγμή να σταματήσει. Και προτάσεις από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ και προτάσεις από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Του όποιου ΣΥΡΙΖΑ της όποιας ομάδος. Διότι σε αυτό που λέει ο Άρης, ότι τι είναι αυτό που θα μου προτείνει η κυρία Αξιόγλου, να την ακούσω. Η πρόταση, τι είναι αυτό που θα μου προτείνει ο κύριος Κασελάκης απέναντι στον ισχυρό κύριο Μητσοτάκη, να τον ακούσω. Ο πολυκερματισμός της κεντροαριστεράς νομίζω ότι ουσιαστικά συμβαίνει ως βασική αιτία με τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω την εντύπωση ότι μπορεί να επιβεβαιωθεί σύν το χρόνο, αν συνεχίσουν έτσι οι δημοσκοπικές καταγραφές, η φράση του κυρίου Κουτσούμπα, η δεύτερη θέση είναι εφικτή. Και βλέπουμε μια ραγδαία άνοδο. 3% επάνω. Πάντως μπορεί να καταποντιστούν και οι δύο. Και οι δύο. Ο Τσακαλώτος με Τλαξιόγλου και ο Κασελάκης. Στην πολιτική όλα είναι ανοιχτά. Να είναι δηλαδή τέτοια η καθίζηση του χώρου. Έχεις δίκιο, Άκη. Διότι εδώ φτάνουμε στα όρια του πολιτικού κατηβαλισμού μεταξύ τους. Ναι, ο χρόνος είναι... Ο χρόνος είναι άπλετος, όπως είναι και αμήλικτος. Όμως. Και το ΠΑΣΟΚ, επίσης, Βαγγέλη, να σημειώσουμε. Ναι. Δεν έχει κανένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Όχι. Για να το πούμε και αυτό, δείχνει... γιατί το είδα το ΠΑΣΟΚ να λέει ότι πάει να γίνει κυβέρνηση. Ετοιμάζεται. Ναι, αξιωματική αντιπολίτευση. Εντάξει. Ναι, ναι. Ο καθένας βάζει το στόχο του εκεί που θέλει. Έτσι. Και σωστό είναι αυτό που έτσι κάνει ο κ. Ανδρουλάκης. Πολιτικά σωστά το κάνει. Βεβαίως. Αλλά δεν βλέπω ο κόσμος να το αγκαλιάζει το ΠΑΣΟΚ με μεγάλη, πώς να το πω, ενθουσιασμό. Εισπράττει, αλλά εισπράττει τόσο όσο. Το βλέπουμε εδώ, είναι στο 12, 13, 14, αλλού 15 με το ζόρι. Αυτό ως μια πολιτική ερμηνεία κάπως πρέπει να το δούμε βέβαια, έτσι. Ενώ διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, από το 18 έχει φτάσει στο, πόσο είναι, 10,5. Έχει χάσει 8 μονάδες δηλαδή εδώ και 3 μήνες. Δεν δείχνει η κεντροαριστερά, η σοσιαλδημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, να εισπράττει αυτό το ποσοστό και να έχει εκτιναχθεί στο 20, που είναι και το ψυχολογικό πολιτικό όριο της κεντροαριστεράς. Αυτό όλο λοιπόν, τα σημάδια, έχω την εντύπωση ότι θα υπάρξει μια πορεία πολιτική μέχρι τις ευρωεκλογές. Γι' αυτό εκεί θα υπάρχει ένα πρώτο ξεκαθάρισμα στις ευρωεκλογές. Ναι, για βέβαια, το που θα κάτσει η μπίλια. Βέβαια, έχω την εντύπωση ότι εντός του ΣΥΡΙΖΑ όλοι αυτοί που λένε να δούμε πώς θα πάει μέχρι τις ευρωεκλογές. Έχω την αίσθηση ότι είναι μια ητοπαθή στάση. Ο Κασελάκης θα είναι υποψήφιος στις ευρωεκλογές, Βαγγέλη. Έχω την εντύπωση πως ναι. Νομίζω θα είναι. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ θα είναι υποψήφιος στο ευρωψηφοδέλτιο του κόμματος του. Ωραία. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως γράψει τέτοια νούμερα στις ευρωεκλογές, δεν μπορεί να σταθεί ο κ. Κασελάκης. Κινδυνεύει να βγάλει μόνο δύο ευρωβουλευτές. Ανεξάρτητα από το αν. Κινδυνεύει να βγάλει. Έβαλε και το όριο αρκετά χαμηλά στο 17-18. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολιτικά ένα λάθος αυτό. Σας το είχα πει και την πρώτη φορά. Θεωρώ προσωπικά ότι είναι πολιτικά λάθος. Ένας νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας τη στήριξη του προκατόχου του, ουσιαστικά αυτό είναι, δεν μπορεί να βάζει το μέτρο της εκλογικής του επιτυχίας στη φανέλα του κυρίου Τσίπρα. Έτσι. Ή λες ότι ανοίγει ο δρόμος για την εξουσία από τις ευρωεκλογές, πάω να κατορακτοποιηθώ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτός είναι ο αντιπαλός μου, αυτό υποστηρίζει ο κύριος Κασελάκης, ή εγώ ή αυτός, αυτό που δεν έκανε κλείνουμε ο κύριος Τσίπρας, ας το κάνει ο κύριος Κασελάκης. Επειδή ψάχνουμε το τι θα πει η σοσιαλδημοκρατία, προς το παρόν η σοσιαλδημοκρατία εκφράζεται μέσω του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ελλάδα. Παραδείγματα, δηλαδή, παίρνω από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας στα νέα. Μάλιστα. Μισθωτή ξεπάγωμα τριετιών με αυξήσεις έως 246 ευρώ το μήνα. Στο δημόσιο, μέση ετήσια αύξηση μισθών 1.476 ευρώ, 20.000 προσλήψεις, εκ των οποίων 6.500 προσλήψεις στην υγεία. ΦΠΑ, μόνιμα μειωμένο σε μεταφορές, γυμναστήρια, κινηματογράφο, θέατρο, τουρισμό. Ναι. Αύξηση αφορολογήτου σε οικογένειες με παιδιά. Ευάλωτη, αύξηση ελαχίστου του εγγυημένου εισοδήματος 8%. Μας λες τις παροχές τώρα. Αυτή είναι η σοσιαλδημοκρατία. Ναι. Αυτό είναι αποτέλεσμα, γι' αυτό σας λέω ότι ο επόμενος που θα μιλήσει. Προσέξτε. Εντάξει. Τι προσπαθώ να μιλήσει πάνω σε αυτά, λες. Ζούμε σε παράδεισο. Πρέπει να μιλήσει πάνω σε αυτά, λες. Δεν είπα αυτό, Βαγγέλη μου. Δεν είπα αυτό. Λέω ο επόμενος που θα μιλήσει. Πολλά επιδόματα και ξαφνικά στο σούπερ μάρκετ η οικογένεια δεν μπορεί να πάει. Τώρα θα πάμε σε λίγο εκεί. Εκεί θα πάμε. Υπάρχει μια ανομία καθημερινή. Εργατικά ατυχήματα εκμετάλλευση των εργαζομένων καθημερινά. Δεν υπερβάλλουμε. Ο επόμενος που θα μιλήσει. Ο επόμενος που θα μιλήσει. Δεν θα πει, δεν θα ακουστεί εάν πει καταγγέλλω.
Ναι. Ο επόμενος που θα μιλήσει για να ψηφιστεί πρέπει να πει ότι εγώ θα τα κάνω καλύτερα από το Μητσοτάκη με αυτόν τον τρόπο. Ναι, αλλά έχεις... Γι' αυτό σας λέω ότι έχει. Ό,τι μάθαμε... Η αυτή θέση την πλήρωση ό,τι μάθαμε, ό,τι μάθαμε ως τώρα, αυτό. Ας το ξεμάθουμε. Και πρώτα εμείς οι δημοσιογράφοι. Η κοινωνία δεν λειτουργεί επειδή θα μαζευτούν αύριο το πρωί ή σήμερα το πρωί επαγγελματίες, οδηγοί, ταξί και θα πούνε κάτω το φορολογικό νομοσχέδιο του Χατζηδάκη. Ναι, ναι. Δεν λειτουργεί έτσι. Η κοινωνία λειτουργεί επειδή τα είδε η κοινωνία και επειδή πέρασε ΣΥΡΙΖΑ, ξιστά, πείτε ό,τι θέλετε. Ξόφαλτσα. Τα ξόφαλτσα, πείτε το όπως θέλετε. Ναι. Επειδή το δοκίμασε το έργο. Mm-hmm. Ξέρει ποια είναι έμπειρη. Ξέρει μάλιστα, και δεν μάλιστα. Θέλει μιλιέ στην Ελλάδα. Mm-hmm. Μιλιέ στην Ελλάδα. Μιλέει, ναι. Λέει. Τι σχέση έχει αυτό. Λέει στην Ελλάδα. Δοκιμάστηκε. Δεν σκίστηκαν. Ο απελπισμένος, όπως είπες πριν, στην Αργεντινή ή στην Ελλάδα, πηγαίνει διότι φτωχοποιήθηκε. Και η Ελλάδα δεν φτωχοποιήθηκε εξαιτίας του ΣΥΡΙΖΑ. Φτωχοποιόταν 30 χρόνια πριν. Μην αλλάξουμε τώρα τα ιστορικά. 30 χρόνια πριν, μην υπερβάλλεις πάλι. Μεταφορικά το είπα. Εξάλλου. Αλλά όχι. 30 χρόνια πριν και επιμένω. Για να φτάσω στο μνημόνιο υπήρχε μια υπερβολική από το Τσοβόλα εδώ στα όλα μέχρι τα τσιπάκια με το 5.000. Πάμε στην ακρίβεια, παιδιά, ελάτε. Ξαναδείξτε την προράτα. Δεν έχουμε χρόνο. Ελάτε, παιδιά. Το φαινόμενο είναι τρίτος από τον πάτο. Συγγνώμη, από το τέλος. Καλημέρα σας. Πάμε στην ακρίβεια, κύριοι. Καλημέρα σας.